Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Ζέρβα συναντήθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην πόλη. Όπως όλοι γνωρίζετε, ενσκύπτει ένα καινούργιο κύμα της πανδημίας και είναι στο χέρι μας να φροντίσουμε ούτως ώστε να μην έχουμε μεγάλες απώλειες όπως είχαμε στο προηγούμενο. Ερωτηθείς ο Δήμαρχος εάν έχει κάποια ενημέρωση για νέα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη, απάντησε αρνητικά. Δεν έχω καμία ενημέρωση για καινούργια μέτρα και η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Υπουργό αφορούσε όλα αυτά για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης είπε πως ενημερώθηκε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην πόλη και για την πορεία των εμβολιασμών. Μετά από ένα χρόνο πανδημίας πρέπει να είμαστε και πιο σοφοί και πολύ πιο έμπειροι. Πρέπει να επεμβαίνουμε όταν πρέπει και εκεί που πρέπει. Και επειδή πλέον γνωρίζουμε, ιδιαίτερα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην κεντρική Μακεδονία, τα ανακλαστικά μας πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην έχουμε τις απώλειες με την προοπτική του εμβολιασμού, με την προοπτική του ανοίγματος της οικονομίας και με την προοπτική του καλοκαιριού και του ανοίγματος της τουριστικής περίοδου. Παρομοίασε την πανδημία σαν μια φωτιά σε ένα χωράφι με ξερά χορτάρια και υπογράμμισε πως όσο πιο έγκαιρα και πιο σωστά επέμβουμε, τόσο μικρότερη θα είναι η ζημιά. Εφόσον υπάρχει ένα πρόβλημα στην πόλη, έχω πει ποια είναι εκείνα τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Και άποψή μου, σας την ξαναλέω, είναι ότι τα σχολεία είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο πρέπει να στραφούμε εφόσον υπάρξουν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να πάμε σε κάποια κλεισίματα. Η λογική όλα ανοιχτά ή όλα κλειστά μετά από ένα χρόνο πανδημίας δεν είναι ούτε σοφή ούτε χαρακτηρίζει αυτούς που μπορούν να ελέγξουν σωστά την κατάσταση. Ο κύριος Ζέρβας δήλωσε αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα.